Φίλες και φίλοι, γεια σας! Είμαστε η Χρήσιλα και ο Σωτηρή. Και είμαστε εδώ για το καινούργιο μα podcast, το οποίο το είχαμε υποσχεθεί, Χριστουγεννιάτικο podcast, με διάφορε επιλογέ δικέ μα, δηλαδή έχουμε διαλέξει κάποιε ταινίε Χριστουγεννιάτικε mm -hmm. και είμαστε εδώ σήμερα να σα τι προτείνουμε. Mm -hmm. Πριν ξεκινήσουμε, θέλω να διευκρινίσω ότι αυτή υπάρχει μια μεγάλη παρανόηση με τι ταινίε που λέγονται Χριστουγεννιάτικε, αποκαλούνται ή αυτοαποκαλούνται Χριστουγεννιάτικε, ενώ θα μπορούσαν να μην είναι, δηλαδή θα μπορούσαν να διαδραματίζονται και μια οποιαδήποτε άλλη στιγμή του χρόνου. Εμεί έχουμε επιλέξει Καθένας από... Βασικά τα έχουμε, τα έχουμε διαχωρίσει. Mm -hmm. Αυτό είναι ένα καλό δηλαδή για εσά για να έχετε μια ποικιλία. Mm -hmm. Η Χρήσιλα έχει κομμωδίε. Ε, ρομαντικές ρομαντικέ οι ε, περισσότερε. ναι, ρομαντικέ κομμεντί. Εγώ είμαι επειδή είμαι πιο πολύ του θρίλερ. Δηλαδή θα, θα σα προτείνω πιο πολύ θρίλερ δηλαδή και περιπέτειε. Μαύρα Χριστούγεννα. Μαύρα Χριστούγεννα, ναι, μπράβο. Και θα... θα προσπαθήσουμε να πρωτοτυπήσουμε. Τουλάχιστον δεν ξέρω για τη Χρήση, αλλά εγώ θα προσπαθήσω να πρωτοτυπήσω να μην να αναφέρω ταινίε. Το οποίες... πέταξε και το καρφί ότι είναι πιο. <laughs> 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 οι δικέ σου ταινίε ήταν πιο, <laughs> πιο ιδιαίτερε και και εμψαγμένες, και εμψαγμένες. Οι δικέ μου είναι λίγο παροχημένε. Ναι, ε, δηλαδή οι δικέ μου, α πούμε, δεν είναι μέσα στις συνήθω μέσα στι λίστε με τι καλύτερε ταινίε χριστουγεννιάτικε όλων των εποχών. Αυτό δεν έχει να κάνει όμω, γιατί εδώ είμαστε για όλα τα γούστα. Και πριν ξεκινήσουμε να, να μετράμε έτσι αντίστροφα για τι προσωπικέ μα χριστουγεννιάτικε ταινίε, θέλω να, να σα ενημερώσω για όσου μα ακούτε πω εκεί γύρω στα Χριστούγεννα και για τέσσερι ακόμα μέρε. Ε, πρόκειται να ανεβάσω ε, ακόμα πέντε ε, Χριστουγεννιάτικε ταινίε, αλλά σε βίντεο αυτή τη φορά, όχι σε podcast. Έτσι, με χιουμοριστικό τρόπο. Οπότε, θα έχετε ακόμα έτσι πέντε ταινίε, πέρα από αυτέ δηλαδή που θα πούμε σήμερα, ακόμα πέντε ταινίε για να δείτε μέσα στα Χριστούγεννα, έτσι, για να περάσει καλύτερα και ο χρόνο σα. Αυτά, για πάμε. Ξεκινάω πρώτη. Mm -hmm. Εντάξει, εγώ θα ξεκινήσω με κάτι πολύ τετριμένο, αλλά δεν γινόταν να μην μπει στη λίστα. Ό,τι και να λέμε τώρα, είναι μια ταινία σταθμό. Γενικά, πες. στα χρονικά του σινεμά. Είναι φυσικά το Home Alone το ένα. Ah. Είναι μια ταινία για του νεότερου που μα ακούνε πιο μικρού που μπορεί να μην ξέρουν ή να, να μην το βλέπαν όπω το βλέπαμε εμεί τόσο πολύ. Mm -hmm. ε, είναι το Home Alone λοιπόν το ένα. Που το έχουμε φάει στη μάπα 30 χρόνια τώρα. Που εμεί η γενιά των 80s, 90s το έχουμε φάει όντω στη μάπα. Ναι. Mm -hmm. ε, να πούμε λοιπόν ότι αυτή η ταινία. Φαντάζομαι περισσότερο ότι τη γνωρίζετε απλά δεν γινόταν να μην μπει στη λίστα. Αυτό mm -hmm. θέλω να διευκρινίσω. Είναι του Κρι Κολόμπου, mm -hmm. ο οποίο έχει κάνει αν θυμάστε και τα Gremlins και Γκούνι. Σε γούνις. σενάριο. Ναι, σε σενάριο. Γκρέμλι mm -hmm. και Γκούνι. Είναι η γνωστή ταινία λοιπόν με το μικρούλι Μακόλεϊ Κάλκιν. Και πάμε να δούμε την υπόθεση. Αν θυμάστε, είναι μια Αμερικανική οικογένεια που πρόκειται να ταξιδέψει στο Παρίσι για διακοπέ Χριστουγέννων. Mm -hmm. Λόγω όμω του. Μια τεράστια οικογένεια, έτσι. Πόσα ήταν, πάρα πολλά άτομα. Ε, δεν ήταν. Ναι, ήταν. Και πολλά ολό... παιδιά. Ολόκληρο σόι. Ήταν ο σόι ουσιαστικά. Ήταν δεν δηλαδή. ήταν οικογένεια. Ε, 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 ε γονείς, θή, τα παιδιά των θύων, ξαδέρφια, όλα αυτά. Ναι. Ετοιμάζονται λοιπόν να κάνουν το ταξίδι στο Παρίσι, αλλά λόγω του υπερβολικού άγχου τη προετοιμασία και όλο αυτό του χάου που επικρατεί, ξεχνάνε το μικρό Κέβιν, το μικρό 8χρονο Κέβιν, μόνο στο σπίτι. Mm -hmm. Ο Όποιο βρίσκεται ολομόναχο εκεί. Για φανταστείτε τώρα, ένα οκτάχρονο παιδί ολομόναχο. Να πρέπει σπίτι. να επιβιώσει, α πούμε, για κάποιε μέρε. Και βέβαια θα, θα βρεθεί αντιμέτωπο με δύο διαρρήκτε, οι οποίοι έχουν βάλει στο μάτι το σπίτι αυτό, δεν έχουν όμω λογαριάσει κάτι την εφευρετικότητα και το θάρρο αυτού του παιδιού. Mm -hmm. Να πούμε ότι οι διαρρήκτε είναι ο Τζο Πέση και ο Ντανιέλ Στέρν, η ναι. γνωστή αυτή <laughs> κομικοί είναι κωμική κακή ουσιαστικά. Ναι. Ε, είναι μια ταινία για παιδιά, αλλά νομίζω είναι μια ταινία για όλου. <σομίως> <σομίως> το προτείνω ανεπιφύλακτα να δείτε. Ναι. Είναι για όλε τι ηλικίε. Και επίση ένα, ένα κακό που μα έχουν κάνει τα κανάλια τα ελληνικά είναι ότι το, 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 το βάζουν όλε τι εποχέ του χρόνου. Oh, Άσχετα <σομίως> άμα είναι χριστουγεννιάτικο ή όχι, θα μπορούσε να <σομίως> είναι και καλοκαιρινή, α πούμε. Κι όμω, αφού παίζεται μέχρι τον Απρίλιο. Ναι, μπράβο. μέχρι το Πάσχα. Σειρά τώρα. Λοιπόν, στο νούμερο 5. Εγώ θα να ξέρετε, θα βάλω και. Έχω, έχω στη λίστα μου και παλιέ και νέε ταινίε. Νεώτερε, όχι νέε, αλλά νεότερες. Στο νούμερο 5, το Violent Night του 2022. Υποθέτω ότι θα, πολλοί θα το ξέρετε, γιατί είναι και νεότερη ταινία. Είναι του Tommy Virlcola. Mm -hmm. Και η ιστορία είναι γύρω από μια οικογένεια πλουσίων οι οποίοι δεν έχουν πολύ καλέ σχέσει μεταξύ του. Mm -hmm. Η μάνα είναι, είναι μητριαρχική, δηλαδή του ελέγχει και του. Του τους χειραγωγεί. Μαζεύονται για να κάνουν ε, Χριστούγεννα και εκείνη την, ε, τη στιγμή των Χριστουγέννων ε, οι, αυτοί, οι υπάλληλοι του, του, catering, δεν είναι υπάλληλοι του catering, είναι ε, στην ουσία κάποιοι σαν μισθοφόροι, σαν ε, τέλο πάντων μια οργάνωση, μια ε, ομάδα πούμε, η οποία έχει, θέλει, έχει εισβάλει και θέλει να εισβάλει και στο χρηματοκιβώτιο της, οικογένεια, της οικογένειας ώστε να κλέψει κάποια χρήματα. Όμως, όμως, τους προλαβαίνει ο αϊ βασίλης ο οποίος σε αυτή την ταινία wow. υπάρχει <χει> και γίνεται ένα ένα σαματάς είναι μια περιπέτεια περπετιώδες τρίλερ, ας πούμε, που έχει και διάφορα splatter μέσα και διάφορα τέτοια. Αυτή η ταινία ήταν πολύ συμπαθητική, μπορώ να πω, για μένα, γιατί παροδούσε αρκετά τις χριστουγεννιάτικες ταινίες με τον Άι Βασίλη και με το αν υπάρχει, δεν υπάρχει. Προφανώς κανείς δεν πιστεύει ότι υπάρχει, ενώ ξαφνικά εμφανίζεται ένας Άι Βασίλης, ο οποίος είναι σαν το Σφαρτζενέγγερ, ξαφνικά, έτσι; Έχει αυτό το, το παλιακό στυλ, ένας, ο ένας που τα βάζει με, με, με τους πάντες και τους κερδίζει, ας πούμε, έξει, κάτι τέτοιο. Είναι πολύ συμπαθητική ταινία για να περάσετε την ώρα σας. Ε, εντάξει, δεν θα την έλεγα και πολύ παιδική. Αλλά νομίζω αξίζει τον κόπο. Ε, να σημειώσουμε ότι παίζει ε, ο David Harbour, ο οποίος ήταν στο, στο Strange Things, αν τον θυμάστε κανέναν τον αστυνομικό. Ε, ο John Leguizamo, ο οποίος είχε παίξει στο Carlitos Way. Και η Beverly D'Angelo, η οποία ήταν φίρμα στο τρελό θηριοτροφείο. Αυτά. Το νούμερο 4 για σένα. Στο νούμερο 4 θα, θα σας προτείνω μια πάρα πολύ ωραία ταινία. Το 1988, το Scrooged, yeah. με ED παρακαλώ, Scrooged η οποία είναι μια φοβερή ταινία. Ουσιαστικά πρόκειται για μια από τις πιο δημοφιλείς ιστορίες του Κάρολου Ντίκενς, mm -hmm. τον Σκρούτς, τον Εμπενίζερ Σκρούτς που ξέρουμε όλοι, mm -hmm. τον Τζιγκούνι, τον Καρατζιγκούναρο, ε, ο οποίος ουσιαστικά τώρα είναι πιο σύγχρονος, δηλαδή ο πρωταγωνιστής, ο... Ο Μπιλ Μάρεϊ υποδίεται ένα σύγχρονο Σκρούτ, ο οποίο είναι ένα αντίστακτο, κακιασμένο, πολύ έτσι μίζερο και ιδιότροπο άνθρωπο. Ε, είναι Παραγωγό τηλεόραση, δεν τον απασχολεί τίποτα. Γενικά πατάει επιπτωμάτων για να κάνει τη δουλειά του. Δεν, δεν τον ενδιαφέρουν οι άνθρωποι. Συχαίνεται εννοείται και το πνεύμα των Χριστουγέννων. Και όπω και στην ιστορία του Σκρούτζ, mm -hmm. γιατί είναι ουσιαστικά η ιστορία του Σκρούτζ σε μια mm -hmm. σύγχρονη έκδοση, την παραμονή τη μεγάλη γιορτή ξέρει των Χριστουγέννων, mm -hmm. εμφανίζονται τρία φαντάσματα στη ζωή του, ας πούμε, στον ύπνο του ουσιαστικά, και προσπαθούν να του δώσουν κάποια μαθήματα για να τον ξυπνήσουν από όλο αυτό yeah. το λίθαργο που κοιμάται και αυτή την υποτιθέμενη κακία που έχει yeah. να τον κάνουν καλύτερο άνθρωπο. Mm -hmm. Είναι πολύ ωραίο, είναι σε σκηνοθεσία Richard Donner και σας το προτείνω να επιφύλακτα, μου άρεσε πάρα πολύ. Ο οποίος, Donner, είχε κάνει το Superman, το πρώτο... Α, μπράβο. Το... Δηλαδή, εγώ δεν τα θυμάμαι αυτά πολύ καλά. Ναι, και είχε κάνει, ας πούμε, και το φωνικό όπλο το πρώτο. Mm -hmm. Τους πολύ ε, φοβερούς, για μένα, σκηνοθέτες ε, στην Αμερική. Ε, απλά ήταν, ήταν λίγο διδακτική αυτή η ταινία, αλλά... Με νόημα. Με για νόημα. Όσους έχουμε αγαπήσει το Scrooge από μικρά παιδιά. Με νόημα και νομίζω και προτείνεται και για παιδιά, θα έλεγα. Είναι για όλε τις ηλικίε. Νομίζω, ναι, σχεδόν για ηλικίε. Πάμε τώρα λοιπόν στο δικό σου 4. Λοιπόν, στο νούμερο 4, το δικό μου, έχω βάλει το Dead End του 2003. Είναι σε σκηνοθεσία Jean-Baptiste Ανδρέα και mm. Φαμπρίς Κάνεπα. Η ιστορία είναι γύρω, γυρίζει γύρω από μια οικογένεια, τους Χάρινγκτον, οι οποίοι ε, θέλουν να επισκεφθούν για, για Χριστούγεννα τα πεθερικά του πατέρα, ας πούμε, της οικογένειας. Είναι δηλαδή ο πατέρας, η μητέρα και ο γιος με την κόρη. Ε, αποφασίζουν για πρώτη φορά, μετά από 20 χρόνια, να, να, να πάρουν μια παράκαμψη για να φτάσουν πιο γρήγορα. Και αυτή η παράκαμψη έχει ε, γενικά επιφυλάσει πάρα πολλούς, πολλές περιπέτειες και εφιάλτες. Ε, είναι θρίλερ δηλαδή η ταινία. Εγώ θα το έλεγα και κωμικό θρίλερ γιατί έχει και κάποια κωμικά στοιχεία μέσα. Και κάνουν λοιπόν, παίρνουν την παράκαμψη και αρχίζουν και εμφανίζονται ξέρω εγώ, διάφορα, διάφορα περίεργα πράγματα, περί, ναι, περί, περί, περίεργες δηλαδή, καταστάσεις στον δρόμο τους. Καταρχάς, είναι ένα δρόμο ο οποίο δεν τελειώνει ποτέ. Δηλαδή, οδηγούν για ώρε, 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 ώρες, σαν να είναι μέσα σε ένα συνεχέ τούνελ. Και συμβαίνουν διάφορα Δηλαδή, εμφανίζεται, ξέρω εγώ, μια κοπέλα από το πουθενά, που είναι σαν φάντασμα. Εμφανίζεται μια νεκροφόρα που φαίνεται να. Ότι, έχει, ότι στο πίσω μέρο τη, α πούμε, έχει παγιδέψει κάποιον άνθρωπο, α πούμε. Και αρχίζουν επίση και μεταξύ του κόντρε γιατί έχουν, τα νεύρα έχουν σπάσει, γιατί οδη, οδηγούν, είναι στο δρόμο 100 ώρε. Και επειδή έχουν σπάσει και τα νεύρα τους αρχίζουν και μεταξύ του κόντρε και βγαίνουν και κάποια έτσι, μυστικά στο, στο στην επιφάνεια. Και να πούμε ότι οι ηθοποιοί, δύο ηθοποιού θα αναφέρω, είναι ο Ray Wise, ο οποίο είχε κάνει έναν από του κακού στο Robocop, το πρώτο του Verhoeven, και η Lynn Sayem, η οποία είχε παίξει και στο Insidious. Αυτά. Λοιπόν, πολύ ωραία. Θα τα δω και αυτά τα δικά σου αν και θα σκιαχτώ Χριστουγεννιάτικα. Αλλά έχει έτσι ένα. Ε, έχει ένα ενδιαφέρον αυτό. Ναι. ναι, ναι, ναι. Εγώ θα πάω τώρα, θα σα πάω λίγο πιο light. Πάμε στο νούμερο 3 που έχω να σα προτείνω. Τρίτη ταινία. Mm -hmm. Μιλάμε για το Love Actually. Ή στα ελληνικά η αγάπη είναι τελίτσε, τελίτσε. Μία ταινία του 2003. Παρακαλώ, ουδέν σχόλιο. <laughs> ε, μία ταινία του 2003 που πολλοί κόσμο τη γνωρίζει, Έκανε ένα μπαμ όταν πρωτοβγήκε. Για όσου όμω δεν την ξέρετε και σα αρέσουν έτσι, οι ρομαντικέ ταινίε, αλλά όχι γλυκανάλατε. Οι, οι ρομαντικέ με κοινωνικό περιεχόμενο. Μιλάμε για μια ταινία με υπόθεση 10 ιστορίες ουσιαστικά, 10 σπονδυλωτές υπό το φόντο του, του χριστυγεννιάτικου Λονδίνου. Mm -hmm. Άρα μιλάμε για ε, κυρίως αγγλική, είναι αγγλική η ταινία. Είναι αγγλική έτσι. ταινία, mm -hmm. είναι 10 ιστορίες, <laughs> είναι, μέσα σε αυτές τις ιστορίες βλέπουμε ερωτικές ιστορίες, βλέπουμε φιλικές, βλέπουμε γονέα με παιδί ιστορία. Ε, εχθρικές. Και βλέπουμε και αδερφικές, δηλαδή δεν είναι μόνο mm -hmm. ερωτικό, είναι όλα μαζί. Εντάξει, το cast είναι φοβερό, περνάει από εκεί όλο, όλη, σχεδόν όλο το Hollywood εντό εισαγωγικών, με πρωταγωνιστές το Hugh Grant, Liam Neeson, Laura Linney, Colin Firth, Andrew Lincoln, που αν θυμάστε ο πρωταγωνιστής του Walking Dead, Rick, ο, Rick. ο Rick από το Walking Dead πρωταγωνιστής, <laughs> ναι. σε δώσε ένα ρόλο πολύ έτσι, ζεστό και τρυφερό. Κύρα Knightley, Alan Rickman... Α, δεν το είπες καλά... Κύρα Νάιτλι. Κύρα Νάιτλι, είναι σωστά. Ο Άλαν Ρίκμαν. Και να πούμε και ένα πέρασμα έκπληξη, αλλά θα το πω. Βλέπουμε και φευγαλέα και τον Μίστερ Μπιν. Ρουάν Ατκινσον. Πολύ σωστό, να με πρόλαβε. Και να πούμε ότι η σκηνοθεσία είναι του Ρίτσαρντ Κέρτη. Το γνωρίζουμε. Ναι, που είχε κάνει Έτσι. το... Τέσσερι γάμοι και μια κηδεία δεν είναι. Τέσσερι γάμοι και μια κηδεία. Ναι. Πολύ σωστά. Και σα το προτείνω ανεπιφύλακτα γιατί είναι μια ωραία ταινία να δείτε με τα παιδιά σα, τα αδέρφια σα, του γονεί σα, του φίλου σα. Είναι για όλου. Πολύ ζεστή. Πολύ ζεστή. Πάμε λοιπόν σε ένα Σωτήρη μου, να πούμε στο νούμερο 3. Λοιπόν, νούμερο 3 έχω βάλει ένα τρελό κωμικό B-movie, το οποίο είναι τα Gremlins, του 1984, σε σκηνοθεσία Τζο Ντάντε και σενάριο Κρι Κολόμπου, ο οποίο είναι ο γνωστό Κρι Κολόμπου που τον, τον αναφέραμε και πριν που είχε κάνει το Home Alone. Αυτό περισσότερο για να μαθαίνουν και νεότεροι έτσι, Βεβαίως. γιατί τα Gremlins τα ξέρουν πια όλοι. Ε, ναι, έτσι εντάξει, είναι εντάξει, έστω, έστω και σαν βρισιά πια. Ναι, είσαι σαν Gremlins. <laughs> σαν, ναι, ναι, μπράβο διαδραματίζεται ανήμερα Χριστουγέννων ή γενικά γύρω από τα Χριστούγεννα. Ο πατέρας μιας οικογένειας mm -hmm. ε, θέλει να πάρει ένα περίεργο δώρο, στο, ένα έτσι ιδιαίτερο και πρωτότυπο δώρο στο γιο του και βρίσκει ένα, έτσι, σε ένα, μια, μια υπόγα, ένα πολύ σκοτεινό ε, μαγαζί που το έχει ένας Ασιάτης. Τυχαίνει εκεί μέσα να βρει ε, ένα μογκουάι, ε, αυτό είναι ένα είδο, τώρα δεν ξέρω, είναι το, το gremlin έτσι λέγεται, Μογγουάι. Ε, το οποίο είναι ένα μικρό πλασματάκι με, με, με μεγάλα αυτιά και μεγάλα μάτια, το οποίο είναι πάρα πολύ γλυκό. Και τι το προσφέρει, το, το παίρνει τέλος πάντων από τον, από τον Ασιάτη, με κάποιο δολερό τρόπο ας πούμε, και το, και το δίνει ως δώρο στον, στο γιο του. Όμως υπάρχουν τρεις βασικοί κανόνες που δεν πρέπει ποτέ να τους παραβεί κανένας. Ο πρώτος κανόνας είναι να μην, να μην βραχεί ποτέ ούτε μπάνιο ούτε τίποτα. Να μην πέσει ποτέ νερό επάνω στο. ή να μην πέσει το... ποτέ νερό, μπράβο. Ο δεύτερο κανόνα είναι, ε, ε, είναι να μην έρθει σε επαφή με δυνατό φω. Και ο τρίτο και πολύ σημαντικό κανόνα είναι να μην να μην το τασει μετά τι 12 τα μεσάνυχτα. Και φυσικά, όπω αντιλαμβάνεστε, όλα πάνε στραβά και αυτά που δεν πρέπει να γίνουν γίνονται. Σε αυτή την ταινία, με αποτέλεσμα το ένα γκρέμλιν ξαφνικά αρχίζουν από, από μέσα του, λόγω του, του νερού που πέφτει πάνω, να γεννιούνται και άλλα ε, τερατάκια, μικρά τα οποία είναι η κακή τη υπόθεση, κάνουν έτσι μια ομάδα και αρχίζουν και να τρομοκρατούν όλη την πόλη ε, που διαδραματίζεται η ταινία. Να πούμε ότι παίζει ο Ζακ ε, Κα, Γκάλιγκαν και η Φίμπι Κέιτς. Πάρα πολύ καλή, θα μπορούσε να είναι και για παιδιά, αν και έχει, έχει μέσα κάποιες έτσι υψηλοάγριες σκηνές. Ε, τώρα δεν ξέρω πόσο... Άγριε είναι πια για το σημερινό κοινό, για τότε ήτανε, αλλά είναι πάρα πολύ διασκεδαστικό και είναι κομμωδία τρόμο. Αυτή έχει και να την προτείνω κι εγώ. Ναι, έχει και πολλά, πολλά κομικά στοιχεία μέσα. Λοιπόν, ε, σειρά σου. Εγώ, λοιπόν, θα σα πάω τώρα σε μια ταινία που μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι μια έτσι ζεστή, ρομαντική ταινία, και α τη λένε εδώ πέρα κάποιοι γλυκανάλατοι. Mm. Είναι πραγματικά ωραία ταινία. Μιλάμε για το The Holiday του 2006. Είναι μια ταινία, λοιπόν, με, πολλ... με τέσσερι πολύ ωραίου πρωταγωνιστέ, με τον Τζουντ Λό. Kate Winslet, Κάμερον Δία και Jack Black. Και ουσιαστικά τι είναι, είναι η ιστορία δύο γυναικών, οι οποίε, η μία Αμερικανίδα η Κάμερον Δία, και η άλλη Αγγλίδα η Kate Winslet, mm -hmm. οι οποίε κουρασμένε και απογοητευμένε από τη ζωή του και μετά από μια ερωτική απογοήτευση, ή καθεμία μία που έχει περάσει mm -hmm. στη, στην πόλη τη και στη χώρα τη, επισκέφτονται ένα site, το οποίο είναι για ανταλλαγή σπιτιών. Mm -hmm. Και εκεί ε, δηλώνουν συμμετοχή και ανταλλάσσουν ουσιαστικά σπίτια και ζωέ. Η, η Αγγλίδα Kate Winslet εγκαταλείπει το Λονδρέζικο περιβάλλον και πηγαίνει στην Αμερική να ζήσει στο σπίτι τη Cameron Δίας ναι. και η Κάμερον Δίας αντίστοιχα, η Αμερικανίδα, πηγαίνει στην Αγγλία, στο, στην, στην επαρχία, α πούμε, σε μια ωραία επαρχία Χριστουγεννιάτικη του της Λονδίνου. Ναι. Ε, να πούμε εδώ ότι αυτέ οι δύο γυναίκε δεν γνωρίζονται ποτέ, δεν τι βλέπουμε ποτέ. Μόνο στο τέλο, τέλο, τελευταία δευτερόλεπτα που του δείχνει, δεν θέλω να κάνω spoiler όμω, που δείχνει έτσι μια ωραία σκηνή, μόνο εκεί. Αλλά ούτε έχουμε δει επαφέ, μόνο στο τηλέφωνο μιλάνε. Άρα ουσιαστικά η μία ζει τη ζωή τη άλλη. Και να πούμε ότι βέβαια εκεί γνωρίζουν και τον έρωτα. Έτσι. Δηλαδή, η Κάμερον στην Αγγλία θα γνωρίσει τον Τζοντ και η Kate Winslet στην Αμερική θα γνωρίσει τον Jack Black. Είναι μια πάρα πολύ Φοβερή ωραία επιλογή. Είναι να πολύ έκανα. ωραία δηλαδή επιλογή. Και και άλλα θέματα και <κοίνσλες> κοινωνικά και οικογενειακά. Ναι. Οπότε για μένα πραγματικά αξίζει να το δείτε. Δεν έχει καμία σχέση με τα γλυκανάλατα και σαχλά εργάκια που βλέπουμε, α πούμε, αναπεριόδου. Okay. Αυτά. Πάμε στο νούμερο 2 τη Σωτήρη. Λοιπόν, νούμερο 2 για μένα έχω βάλει ε, ένα το περιπετειώδε thriller που λέγεται End of Days με τον γνωστό Arnold Schwarzenegger. Mm. Είναι το 1999 και η... η πλοκή είναι η εξής. Λίγο πριν το, το τέλος της χιλιετηρίδας, πριν μπει δηλαδή η καινούρια χιλιετία, εμφανίζεται ο διάβολος, ο οποίος ε... ψάχνει για νύφη. <laughs> <laughs> ψάχνει για νύφη ο διάβολος και μπαίνει στο σώμα του Γκάβριελ Μπέρν. Δηλαδή λίγο τον δαιμονίζει, λίγο τον εξουσιάζει κλπ. Είναι δηλαδή κάτι σε στείλει <laughs> εξορκιστής ας πούμε, αλλά... Χωρί τον εξορχιστή. Και έχει βάλει στο μάτι μια κοπέλα από τη Νέα Υόρκη. Ε, την οποία πρέπει να την γονιμοποιήσει για να κάνει να φέρει ξέρω εγώ, το γιο του στο, τέλος πάντων, σε αυτόν τον κόσμο λίγο πριν το τέλος της, χιλιετία. χιλιετίας. Και φυσικά ο Σφαρτζενέγκερ ο οποίο είναι ένας ε, αποτυχημένο αποτυχημένος και τέλος πάντων η ζωή του έχει καταστραφεί και από το θάνατο, την, μάλλον την ε, δολοφονία της ε, οικογένειάς του. Αντιλαμβάνεται κάποια πράγματα σε σχέση με, τον, ε, με τον, αυτόν τον τύπο που, που έχει, τον έχει κυριεύσει ο διάβολος και προσπαθεί να τον σταματήσει και φυσικά βλέπουμε το κλασικό τον κλασικό Arnold Σφαρτζενέγκερ που δεν θα μπορούσε να, να, να λείπει ένα όπλο από το χέρι του. Δεν με τίποτα. Είτε Βέβαια. είναι σπαθί, είτε είναι. ίδιο από μόνο του όπλο. Κάτι με σφαίρε. <laughs> ναι. <laughs> ε, ναι. ναι, είναι, μια μηχανή του. Τέλο του σεξ, αλλά. Μπα <laughs> <laughs> του συστήματος. συστήματο. Ναι, είναι. είναι μια όπλο μηχανή. Όπλο μηχανή, ναι. Ε, μηχανή από σφαίρε. Ε, επειδή την είχα δει ω παιδί, μου άρεσε πάρα πολύ. Έχω μία αντίρρηση βέβαια με το Μοντάζ γιατί είναι παρά είναι ιστερικό και δηλαδή πολλέ φορέ δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται, ειδικά στι σκηνέ δράσει. Αλλά είναι μια πάρα πολύ ωραία ταινία κατά τα άλλα. Βέβαια με τα γνωστά χολιγουντιανά uh, uh, στοιχεία. Και να πούμε ότι η ταινία είναι του Peter Hyams που νωρίτερα είχε κάνει το, το Outland με τον. Νωρίτερα. Ναι, εντάξει. Μιλάμε τώρα για περίπου 20 χρόνια νωρίτερα περίπου. Με τον Σον Κόνερι και είχε κάνει και το Time Cup με τον Ζαν Κλοντ Βανταμ. Παρά. Και θα χρειάζεται να πει τίποτα στο θα προ, αυτοπρολογηθώ μόνη μου, <laughs> γιατί, θα, πω... γιατί θα... θα προτείνω την αγαπημένη μου ταινία, ναι. που εδώ θα συμφωνήσω με την εισαγωγή στην αρχή που είπαμε ότι δεν είναι όλε οι ταινίε για Χριστούγεννα. Ναι. Λοιπόν, η αγαπημένη δική μου που θα ήθελα να προτείνω χριστουγεννιάτικη ταινία, όσο και να φαίνεται ότι δεν είναι, είναι ο Έντουαρτ Σίζορχεντ. Ah. Ή αλλιώ ψαλιδοχέρι. Μάλιστα. Μάλιστα. Okay. Λοιπόν, ή η γνωστη ταινία του Τιμ Μπάρτον, αυτού του φανταστικού σκηνοθέτη. Και όταν λέω φανταστικού εννοώ του σκηνοθέτη φαντασίας φαντασία, α πούμε. Του παραμηθά. Του παραμυθά, mm -hmm. ε, η οποία ουσιαστικά αφηγείται την ιστορία ενό τεχνητού άνδρα, ενό ανθρωποειδού, μισοτελειωμένου, mm -hmm. που αντί για χέρια έχει ψαλίδια. Κοινό και έψαλε το χέρι. Δεν έχει σχέση με τον. Ε, ε, Φιάλετε στον τρόμο με τι λευκέ. Όχι. Όχι, δεν έχει σχέση με αυτό. Να πω λοιπόν εδώ ότι ο Vincent Price. Ε, εντάξει. Παίζει και αυτό σε αυτήν την ταινία, Είχα. θα σα πω αργότερα για του υπόλοιπου. Είναι ουσιαστικά ο inventor, ο εφευρέτη, που ζει μόνο του σε μια σκοτεινή έπαυλη γοτθική προέλευση, ο οποίο ουσιαστικά φτιάχνει mm. ο ίδιο τον ψαλίδο τον Έντουαρτ, mm -hmm. πεθαίνει, δεν προλαβαίνει να τον τελειώσει mm -hmm. και έτσι μένει χωρί χέρια. Δηλαδή, πριν, λίγο πριν του βάλει τα χέρια, που είναι το τελευταίο του ας πούμε, όργανο που θα τοποθετήσει. Πεθαίνει από καρδιά στην, και έτσι στην ουσία μένει μισοτελειωμένο. Μένει, μένει χωρί πατέρα, α πούμε. Μένει χωρί πατέρα. Ας πούμε, ναι. Εδώ λοιπόν μια πολύ καλή κυρία τη γειτονιά που πουλάει καλλιτικά τον βρίσκει τυχαία γιατί πηγαίνει και κάνει. Είναι πλασιέ mm -hmm. και πηγαίνει σε διάφορα σπίτια για να προωθήσει τα προϊόντα τη. Και ανακαλύπτει τυχαία τον Έντουαρτ και τον παίρνει μαζί τη στο σπίτι τη. Μια κλασική Αμερικανική οικογένεια τη εποχή. Να πούμε ότι <coughs> εδώ έχουμε και το ρομαντικό γιατί ο Έντουαρτ κάποια στιγμή θα ρωτευτεί την κόρη τη οικογένεια και εκεί θα δούμε τη συνέχεια και πώς θα εξελιχθεί. Να πούμε λοιπόν εδώ ότι πρωταγωνιστεί ο Johnny Depp με τη Winona Ryder και είναι Πληθώρα ηθοποιών και θα πούμε βέβαια και τον Vissen Price για άλλη μια φορά. Ο οποίο κάποτε ήταν το σύμβολο, ηθοποιό σύμβολο των b Movies δεκαετία του πολύ 70. Σωστά, πολύ σωστά. Ηθοποιός. Να πούμε φυσικά ότι είναι, έχει την καλύτερη μουσική, το καλύτερο soundtrack όλων των εποχών για μένα. Δεν διαπραγματεύομαι άλλο soundtrack να, είναι, να ξεπερνάει αυτό το φοβερό αριστούργημα του Ντάνι Έλθμαν. Και να σα την προτείνω μόλι μου την αγάπη, Χριστούγεννα, ταινία του 90, τέλεια. Ένα υπέροχο ταξίδι, φαντασία. Νομίζω αυτή είναι όντω για όλη την οικογένεια και από τριών χρονών. Βεβαίω. Λοιπόν, ξατε ήδη, μετά από όλη αυτή το πάθο, πε μου ποια ταινία θα ξεπεράσει τον Έντουαρτ. Το νούμερο ένα σου. Λοιπόν, το νούμερο ένα που προτείνω εγώ είναι το ένα ε, thriller των τελευταίων χρόνων και λέγεται I Trapped the Devil. Είναι του 2019, είναι του Josh Λόμπο. Παίζει ο Σκοτ Πόηθρε, ο AJ Bowen και η Susan Berg. Αυτοί είναι τρει άνθρωποι που παίζουν όλοι και όλε αυτή την, ε, την, ταινία. Και η ιστορία είναι ότι ο Στίβ έχει φυλακίσει κάποιον στο υπόγειο του σπιτιού του και πιστεύει εντάξει, ότι είναι ο διάβολο. Mm. Και ξαφνικά εμφανίζονται ε, δύο, ένα ζευγάρι για να, και του κάνουν έκπληξη, α πούμε, οι οποίοι έχουν ταξιδέψει από μακριά και δεν, δεν μπορούν να, να, να δια, διαπραγματεύονται να φύγουν. Δηλαδή θέλει να του διώξει ο Steve και δεν, δεν μπορούν δεν διαπραγματεύονται με τίποτα να φύγουν, που κάνει και τόσο κόπο να έρθουν. Και τους επισκέπτονται, τον επισκέπτονται, συγγνώμη, το ζευγάρι τον επισκέπτεται για έτσι να φάνε μαζί την παραμονή, το, ε, ανήμερα, συγγνώμη, των Χριστουγέννων. Και αρχίζει και του ε, τους, ε, ε, αποκαλύπτει ότι έχει κάποιον ε, στο, στο υπόγειο, ο οποίο νομίζει ότι είναι ο διάβολο, και αρχίζουν τέλο πάντων ε, 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 και αυτοί να μπαίνουν στο κόλπο και δεν ξέρουν τι κάνουν και υπάρχει γενικά μια, μια ανισορροπία ας πούμε σε αυτή την ταινία ε, όπου δεν ξέρει αν όντω είναι ο διάβολος, δεν είναι και πού, πού πηγαίνει όλο αυτό, αν είναι παράνοια, αν είναι πραγματικότητα ας πούμε του, του βασικού ήρωα. Πολύ ήρω. ενδιαφέρον. Ναι, του βασικού ήρωα του Στίβ. Ε, γενικά έχει ενδιαφέρον αυτή η ταινία, είναι thriller, δεν ξέρω αν είναι για όλη την, την οικογένεια, θεωρητικά θα μπορούσαν να το δουν και λίγο μικρότερα παιδιά, ε, δεν είναι ότι έχει κάποιε ξεργολόγησε και τέτοια μέσα. Τι σκηνέ βία. Ναι, σκηνέ βία κλπ. Έχει περισσότερο πλοκί και όλο αυτό με το μεταξύ του, α πούμε, σε σχέση με τον τύπο που είναι φυλακισμένο μέσα στο υπόγειο. Αυτά από εμά. Αυτέ ήταν οι 10 χριστουγεννιάτικε προτάσει που έχουμε να σα κάνουμε. Ελπίζουμε να σα άρεσε το podcast και ελπίζουμε να ψάξετε όσοι δεν γνωρίζετε αυτέ τι ταινίε ή κάποιε από αυτέ να τις βρείτε και να μας γράψετε από κάτω στα σχόλια τη γνώμη σας ή να μας προτείνετε δικές σας που Βεβαίως. θεωρείτε εσείς πολύ καλές ταινίες, έτσι. Βεβαίως, δικές σας λίστες. Και μην ξεχάσετε, το, θα το, το, το ανέφερα και πριν θα το ξαναναφέρω και τώρα, πρόκειται ρε, να βγει από αυτό το κανάλι, να βγουν δηλαδή πέντε βίντεο με πέντε ακόμα ταινίες, χριστουγεννιάτικες, τις οποίες θα τις προτείνω εγώ ε, προς εσάς ε, έτσι με χιουμοριστικό τρόπο που δεν θα έχουν σχέση με τη, με τη λίστα που, που μόλις κάναμε. Οπότε μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι, κάντε εγγραφή κάντε subscribe, εγγραφή και πατήστε καμπανάκι να σας έρχονται περισσότερα να φτιάχνουμε κι εμείς πιο πολλά και ραντεβού σε επόμενο podcast και καλά Χριστούγεννα. Καλές γιορτές! Γεια σας! Γεια σας.